Bona, trochę medalnia się idę autobukana. Się padło, że to było dobre. Wylaz. Λοιπόν, καραντίνα ημέρα 9500. Είμαστε εδώ με τον Αχιλλέα. Αράζουμε. Μόλις ανοίξαμε την κάμερα και λέμε δεν τραβάμε ένα vlog έτσι. Φυσικό, full native. Λοιπόν, και σήμερα έχω να κάνω ένα πολύ σημαντικό task που πρέπει να κάνω κάθε χρόνο σχεδόν. Και είναι να κατεβάσω τα ρούχα από το ίντερνετ. Και τέλος πάντων, θέλω να βάλω τα χειμωνιάτικα μου ρούχα στην ντουλάπα γιατί είναι όλα καλοκαιρινά. Αλλά πρωτού πάμε στο. Πρωτού πάμε στο βίντεο όμως, σήμερα έχουμε χορηγό. Ποιος είναι ο χορηγός? Η Humble. Μας έστειλε καινούριο drip. Και τι έχει μέσα η Humble? Έχει. Και κόλλα ρε μαλάκα. Τι μου τα ξαναπείς να ξαναμετάξεις? Όχι ρε. Κάμπλ λοιπόν γιορτάζει το Black Friday και σήμερα Παρασκευή, όπως επίσης και αύριο Σάββατο, θα έχει Black Friday deals έως και 50% έκπτωση σε όλα τα ρούχα. Και μαζί τώρα θα δούμε λίγο τα καινούργια, αυτά που μου έστειλαν εδώ. Αλλά τέλειο ρούχα! Και πίνεις και λίγο νεράκι. Α, ναι ρε! Και έχει ένα τσαντάκι, ένα accessory εδώ πέρα, ένα τσαντάκι μαύρο, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Αν θυμάσαι είχα και ένα άλλο τσαντάκι Κάμπλ πιο παλιά, αλλά δυστυχώς αυτό δεν το έχω πια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τώρα με αυτή την μπλουζάρα εδώ πέρα. Είναι ένα sweatshirt από ό,τι λέω, δεν είναι χούντι. Ροζοκάτι, εσείς οι κοπέλες που για κάποιο λόγο με βλέπετε, παίζει να μιλάς η μάνα μου αυτή τη στιγμή. Μαμά, τι χρώμα είναι αυτό? Επόμενο item, αυτό το οποίο φαίνεται να είναι πολύ ζεστό χούντι. Ουου, οκ. Λέει Humble Fall Winter 2020. Τρίτο item, ουου, πες πω ότι είναι φλισάκι αυτό. Και είναι όντως ένα φλισάκι. Next item, ένα t-shirt από τη Humble. Last item for today, ένα άσπρο sweatshirt εδώ πέρα, full drippy, cocaine white. Μαλάκα, καλά δεν το είπα το cocaine white, γι' αυτά full καβαλέγα πράγματα. Και αυτά λοιπόν, πάμε κάτω να φτιάξουμε την ντουλάπα μας. Ωπα ρε, όχι από εκεί ρε. Ποδό ρε, θα κάνουμε τρύπα εδώ κάτω. Τι είμαστε μαλάκες, θα πίνω από τις σκάλες. Κάτσε. Πάμε. Κάνεις ρε μαλάκα. Τι τα δείχνεις αυτά εδώ? Ρούχα. Ναι, θα τα πες. Το έχω μετανιώσει ήδη αυτό που κάνανε μαλάκα. Να πω ότι καταλάβατε, έχω πάρα πολλά ρούχα. Και μια και πρέπει να τα βγάλω όλα έξω, θέλω να τα πετάω όλα κάτω, να βγάλω ένα thumbnail με μένα θαμμένο στα ρούχα. Για να πάω και views. Και λέω, αυτό θα κάνω, δεν καμιέται. Ένα disclaimer, όλα αυτά τα ρούχα που βλέπετε εδώ πέρα μετά θα τα περάσω ένα φρεσκάρισμα. Οπότε μπορεί να τα έχω όλα πεταμένα στο πάτωμα, αλλά να θα τα καθαρίσω. Πάμε, θέλει τώρα rock, μουσική, heavy metal, κατάλαβε έτσι. Γιατί είναι όλα διπλωμένα τα ρούχα, τέλεια ρε μαλάκα. Μαλάκα, τι με ενοχλεί εδώ, γαμίσου. Και αυτά είναι καλοκαιρινά, ε. Αλλά τώρα πάμε στο βαρύ πυροβολικό. Ξέρετε το πυροβολικό το βαρύ? Τι νομίζατε ότι δεν ήρωσα? Μαλάκα, είναι βουνό, μαλάκα. Λοιπόν, είμαστε οι άλλοι, εμείς που κάνουμε τα καλύτερα βίντεο στον κόσμο και σήμερα θα δώσουμε 1000 ευρώ σε άστεγους. Θα να πεις, είναι πολύ βαριά τα ρούχα. Κύριε μαλάκα, είναι σπασμένη μπρίζα. Ρε, σπάσε την μπρίζα, ρε. Να, ρε, μια χαρά είναι, ρε. Κάπως θα βγάλω μια φωτογραφία, κατάλαβες, να είμαι μέσα. Μη μιλάς, δεν μιλάς. Μαλάκα! Κάτσε ρε. Πώς είναι? Πάρε την κάμερα και πήγαινε στο πάνε κάτω και πες του ρε. Τελείο φωτή να το κάνει μια φωτογραφία. Σε αυτό είναι μια σειρά μαλάκα, πέρα από το άλλο. Έλα να μου βάλεις μια φωτογραφία. Το έχουμε. Ε, μην την αφήσεις εκεί.
Αυτό είναι. Κάω από το βυθό, ζε μαπέλ κουστό. Τίποτα δεν έχει. Έλα, δεν κάνεις μπλοκάρ. Στο διάλογο. Άντε ρε. Μαλάκα, πάρε ρε μαλάκα. Έχεις εμπλοκάρ. Μάγαλος. Λοιπόν, και τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι να πάρω όλα τα ρούχα από κάτω εκεί, γιατί... Αυτό τι είναι, παιδιά? Αυτή είναι μια δίφυλη ντουλάπα. Όλο μαζί αυτό τι μας κάνει? Μια μπουράκλα. Λοιπόν, πρέπει να ξεχωρίσω όλα τα πράγματα, να τακτοποιηθούν λίγο εδώ και μετά από εδώ να τα βάλω εκεί. Τώρα γιατί το έκανα όλο αυτό δεν ξέρω. Αν δεν το έκανα όμως όλο αυτό, απλά θα έφτιαχνα την ντουλάπα μου και θα ήταν βαρετό. Πού τραβάζω? Κρατεί ένα χάος συνέχεια χωρίς λόγο. Με ρούχα τα οποία δεν τα φοράω ποτέ. Γι' αυτό και τώρα θα κάνω ένα economy ρούχο. Όσα ρούχα δεν φοράω όντως, είμαι να κάνω την καρδιά μου πέτρα και να τα βάλω στο παντάρι. Αλλά έχω σκεφτεί και να δώσω πολλά μου ρούχα παλιά. Ότι μου είπε το τσάχ, υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί, κάτι τέτοια που δίνεις τα ρούχα σου. Ξέρω εγώ σε άτομα που τα θέλουν. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να βάλω σιγά σιγά τα ρούχα από εδώ, εδώ. Και τέλος πάντων θα ξεκινήσω τώρα να βάζω κάποια και θα λέμε σε λίγο, έλα. Meatballs! Αυτή, παιδιά, είναι μια μπλούζα από το merch του Nerd School Full Pilot. Είχαμε παραγγείλει τις μπλούζες σε Z-Team να έρθουνε για να αρχίσουμε να τις πουλάμε. Και μέσα είχε μια μπλούζα κεφτέδες. Σαν τάγκ στο Nerd School. Χαιρομηθεί ο Nerd School, σαν views, μαλάκα. Το βάλουμε σαν τάγκ στο. Λοιπόν, shout out στο Sneak. Αυτή την μπλούζα μου την είχε δώσει ο Sneak το 2000. Πότε ήταν, 15-14, κάπου εκεί παίζει να ήταν. Επειδή είχα ένα καπέλο του Gold Gang και το φορούσα συνέχεια, κάποια στιγμή το είδε και μου έστειλε και άλλα ρούχα. Έτσι, free. Κάτι να σου κάναμε και ένα clip αυτές τις μέρες με το Sneak. Να το τσεκάρετε. Θα το έχω στην περιγραφή από κάτω. Hood Stars. Direct by Yafta, εγώ το μόνταρα. Και ναι. Μαλάκα, πόσα ρούχα έχω, ρε μαλάκα, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά, ρε μαλάκα, δες εδώ. Κάτσε να... Τι κάνεις τώρα? Ξεπαδώσε το κοτόπουλο, ρε. Είναι πάρα πολλά ρούχα, ρε μαλάκα. Δεν το πάρεις, ρε μαλάκα, πάρα πάρα θα κάνει μπούμε εδώ πέρα. Και είναι το αντιχρός. Έχει πλαστικό, ρε μαλάκα. Άντε. Το φουρνάκι, έδει το φουρνάκι, πώς. Γιατί είναι εδώ? Τι είναι, απλά να ξεπαγώσω λίγο τα φουρνάκια μου. Παιδιά, δύο λεπτάκια, έτσι. Ένα λεπτά από τη μία πλευρά, από την άλλη. Μετά, παιδιά, τα γυρνάμε κατά την άλλη πλευρά. Άντε ρε. Θα λέμε. Λοιπόν, φάση κάποια στιγμή σταμάτησε το record. Τα έχουμε βάλει όλα μέσα. Εδώ είναι τα footer. Και από εκεί είναι τα πρόχειρά μου. Και εδώ είναι και οι κοντομάνικες μπλούζες που είναι κάπως καλές και μπορεί κάποια στιγμή να τα φοράω. Στο τέλος, αυτό που θέλω να κάνω είναι να φτιάξω όλες τις ντουλάπες. Να αρχίζω να αφαιρώ πράγματα που ίσως τελικά να ήμουν λίγο υπερβολικός και να μην χρειάζομαι. Ή να μην φορέσω ποτέ. Αυτά θα τα έχεις δείξει. Γιατί πολλά τα πράγματα είναι εδώ. Οπότε είναι εδώ για να πάνε όλα στο πατάρι. Όπως και πεις αυτά. Εδώ αυτά, το φουρνάκι, εντάξει, το φουρνάκι ξεπαγώναμε πριν τα πιφτέ για το τσάκ. Θα κάνω λίγο χώρο στα πράγματα για να μπουν οι ζακέτες. Έλα, φτάνει, πάμε να φτιάξουμε λίγο εδώ τα πράγματα, έλα. Άντε ρε. Λοιπόν, πού είσαι ρε? Εδώ ρε. Λοιπόν, τώρα που τέλειωσε εδώ πέρα τα πράγματα και έχω βγάλει κάποιες μπλούζες, είναι πολύ πιο λίγες μπλούζες τώρα εδώ. Έβγαλα και κάποια από εδώ. Και εδώ έβγαλα πάρα πολλά τέτοια και τα φίσκαρα όλα από τα αριστερά, ρε. Επίσης, αυτές εδώ οι κρεμάσεις πράσινες είναι ό,τι χειρότερο. Είναι τα τσάμπο και όλα αυτά κλειστά και δεν μπορώ να πάρω αυτά που θέλω, ρε φίλε. Και τέλος πάντων, θα ψιλομείνει στη μέση το project ντουλάπα. Γιατί θέλω να το φτιάξω όντως και να το δείτε όντως ολοκληρωμένο. Μην με κράξετε τώρα που είναι για τον μπούτσο. Έχω βάλει άσπρο, γκρι, μαύρα. Έτσι, αυτά είναι οι αποχρώσεις. Κάπως έτσι πάει. Και μετά στα χρώματα το ξεκίνησα, είναι full λάθος RGB. Ξεκινάει από λίγο μπλε, σκούρο. Μετά πάει σιγά σιγά στο πράσινο λαχανί.
κίτρινο, πορτοκαλί κόκκινο, μπεζομοβρόζ, φουλ ανοιχτό ροζ. Και τώρα θέλω από εδώ να βάλω όλες τις ζακέτες μου που είναι όλες αυτές εκεί πίσω. Φαίνεται. Και... οπότε πρέπει να διαλέξει κάποιες πολύ συγκεκριμένες ζακέτες. Μέχρι να πάμε στα τζάμπο, στο επόμενο επεισόδιο vlog project του Λάπας. Και θέλω να μου προτείνετε εσείς από κάτω πράγματα τύπου τι θα μπορούσα να πάρω από ράφια. Όλο μαλακίες. Όλο μαλακίες, ε. Όλο. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βάλω τις ζακέτες μέσα. Οχ. Μαλάκα. Θα φτιάχνω λίγο αυτά εδώ και επιστρέφω μόλις έχω κάτι να σας πω και κάτι να σας δείξω. Τι ήταν να κάνουμε. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε το βίντεο. Είχαμε κάνει transition. Λοιπόν, είμαστε εδώ και έχω βάλει και τα πράγματα μέσα, αλλά μην εδώ. Και τώρα κάτι κάνουμε, δηλαδή άμα είχα και από κάτω κάτι μέχρι εδώ ρε φίλε έτσι και να βάζω πραγματάκια, θα ήταν πολύ ωραίο, όπως επίσης και εδώ πέρα όλο αυτό να ήταν σιρταράκια και τέτοια. Πού στραβώ. Ξέρεις τι λένε. Τραβώ τσιγάρα, ισχύω μας. Μάλα για αυτό το φούτερ πόρα. Τι είπες εδώ χορηγό ρε. Τι είναι ρε. Και τώρα δες εδώ έγινε φύσκα όλο και ήταν μια χαρά άνετο ωραίο. Μαλάκα αυτό το 608 είναι μαλάκα λεωφορείο. Λοιπόν, καθαρίσουμε λίγο εδώ το μέρος και επιστρέφω μόλις είναι όλα πένα. Γιατί εντάξει ψιλοτελειώσαμε, δεν χρειάζεται να δείτε κάτι άλλο από εδώ. Και γυρίσαμε. Έχω φτιάξει το πράγμα του Λάπα. Όπως είπα και άλλη μια φορά το ξαναπώ, θελάραμε όλο το σχέδιο. Γιατί φτάνεσαι μαλάκα. Φτάνεσαι. Και αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε να κάνετε ένα like, να λέμε. Να μου αφήσετε. Ρε! Όλο μαλάκιες. Πάσε ρε μαλάκα. Άντε ρε. Καλά μαλάκα, ό,τι να είναι. Αυτό είναι αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Όπως είπα, να μου αφήσετε από κάτω στα σχόλια. Και αυτό. Ήταν λίγο περίεργο το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε όμως.